δημοκρατικό σύστημα αυτό που αυτό έχουμε μια ισχυρή δημοκρατία με ισχυρά δημοκρατικά αντίβαρα και βουλευτική δημοκρατία, πράγματι με έναν ισχυρό πρωθυπουργό. Αλλά από εκεί και πέρα το πολιτικό σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από μια σειρά σταγματικών αναθεωρήσεων, θεωρώ ότι δεν είναι η γενεσιοπόδος αιτία των προβλημάτων της χώρας. Και σίγουρα νομίζω σε έναν απολογισμό πεντηκονταετίας δεν θα εστίαζα στις πιθανές αδυναμίες του κυβερνητικού μας συστήματος για να μπορέσω να αναδείξω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας περίοδου όπου η χώρα μας αναλύτητα προόδευσε σημαντικά ως προς την ισχυροποίηση των θεσμών μέσα από μια σειρά και σταματικών παρεμβάσεων και σίγουρα έχει την καλύτερη δημοκρατία που είχε από συστάσεις ελληνικού κράτους. Και η εξωτερική πολιτική της χώρας από το 2004 και μετά, με κάποιες δοκιμάνσεις, επέδειξε μια βασική συνέπεια και συνέχεια. Και τελικά, όταν κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, επικράτησε ο ρεαλισμός του λαϊκισμού. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου εκλέχθηκε με το σύνθημα «Έξω οι βάσεις του θανάτου» και τελικά κράτησε τις βάσεις στην Ελλάδα, κάνοντας μια εντυπωσιακή, αλλά και πολύ έξυπνη πιρουέτα. Μέχρι και το 2015, όταν φτάσαμε στα πρόθυρα της απόλυτης καταστροφής και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την περιβόητη κολοτούμπα και η Ελλάδα κρατήθηκε στην Ευρώπη. Άρα θα σας έλεγα ότι συνολικά πιστεύω ότι ο ρεαλισμός και η προσήλωση τελικά στον δυτικό προσανατολισμό της χώρας είναι αυτή η επιλογή η οποία επικράτησε. Και θα σας έλεγα ότι μέχρι και στο ζήτημα των Ελληνοτουρκικών, όπου καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να λύσει τη βασική μας διαφορά, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, η Φαλοκορυπίδας και ΑΟΣ με την Τουρκία, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε αυτήν την διαφορά δεν ήταν ουσιαστικά πολύ διαφορετικός. Θα διαπιστώσει ότι χωρίς να έχουμε λύσει την μεγάλη μας διαφορά, είχαμε περιόδους όπου ουσιαστικά υπήρχε μεγάλη ηρεμία, ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων, πολύ καλών σχέσεων μεταξύ των λαών και βέβαια είχαμε και περιόδους όπως τα τελευταία 4 χρόνια μεγάλων εντάσεων. Εγώ θεωρώ, κύριε Πλαχελά, ότι είναι και προς όφελος της Τουρκίας να διερευνήσει σοβαρά εάν μπορούμε πράγματι να επιλύσουμε αυτήν την μεγάλη διαφορά, πράγμα το οποίο σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, διότι αυτό θα απαιτήσει από την Τουρκία να υποχωρήσει από κάποιες μαξιμαλιστικές θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει ουσιαστικά θέσεις. Για εμάς ο μπούσουλας παραμένει πάντα το διεθνές δίκαιο και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία πρέπει να αλλάξει την πολιτική της, όμως έχει αποδείξει στο παρελθόν μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής της πολιτικής της όταν οι καταστάσεις την υποχρέωναν να κάνει κάτι τέτοιο.